Φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης την οποία πράγματι διαπευθύνομαι στον αγαπητό και φίλο του Βαγγέλη του Μημαράκη, πιστεύουμε. Κάναμε μεγάλους αγώνες και μέσα από την οργάνωσή μας, αλλά ας μην ξεχνούμε και τα μεγάλα ονόματα των ανθρώπων που διοίκησαν ως πρωθυπουργοί τη χώρα μας, ήταν εκείνα τα οποία δώσανε την όθηση και ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ταυτόχρονα προχωρούμε με βήματα αργά. Παρακολούθησα με λεπτομέρεια όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Θα πω όμως και κάτι το οποίο πονάει πολύ στην περιοχή μας. Δεν είναι να πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα του καθενός για να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζει καλά τη Νέα Δημοκρατία, ο καθένας. Έχει κάποια ιστορία το κάθε στέλεχος και ο κάθε ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας από το παρελθόν, από τους πολλούς και έντονους ισχυρούς αγώνες στους οποίους κάναμε. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να ακούσετε, χωρίς όμως να καταλήγουμε σε πομπόδεις εκφράσεις μεγάλες, οι οποίες δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Πράγματι η περιοχή μας, πράγματι ολόκληρη η Ελλάδα έκανε βήματα πολύ ισχυρά. Πράγματι ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με την προσωπική του πλέον παρέμβαση και με το κύρος το οποίο διέθετε επί πολλά χρόνια, μπόρεσε να περάσει τη Νέα Δημοκρατία, θυμίσει τη δεκαετία του 80, το τι γινότανε όσον αφορά τις προσπάθειες αυτές οι οποίες γίνανε για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτά τα επιτεύγματα, και είναι πολλά, μετά από τα μεγάλα έργα τα οποία γίνανε στη χώρα μας και αφορούν όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα εδώ πέρα στην περιοχή μας, γεμίσαμε με καμινάδες, πράγματι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όλες τις κατευθύνσεις. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο όπου υπάρχει αντιστροφή. Σήμερα ζητάμε πράσινη ενέργεια. Σήμερα είμαστε πλέον εκείνοι οι οποίοι τρέχουμε πίσω από τέτοιες προσπάθειες για να μπορέσουμε η χώρα μας να σταθεί και εδώ ιδιαίτερα η περιοχή μας. Αγαπητέ κύριε Μημαράκη, θα κάνω μία παρένθεση για να μπω στο θέμα ακριβώς αυτά το οποίο θέλω να επισημάνω. Η οργάνωση είναι κάτι πολύ βασικό και διότι ηγηθήκατε στην οργάνωση, δεν έχουμε πλέον όλα εκείνα τα ονόματα, τα μεγάλα, πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία όπως ήταν ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά και σε συνέχεια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο νεότερος πλέον Καραμαλής, ο Κωστάκης, και οι άλλοι οι οποίοι πλέον προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες πλέον στον τόπο. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει δυσφορία στην περιοχή μας. Αν δεν αγγίξουμε το πρόβλημα το οποίο έχει ο καθένας, δεν θα πετύχουμε όσες προσπάθειες και να κάνουμε. Και γιατί αυτό το πράγμα, διότι κάποια στιγμή εκεί που πήγαινε και με καρπασμό προς τα μπρος η οικονομία της περιοχής μας,
φτάσαμε σε σημείο να έχουμε και ανεργία και προβλήματα εδώ πέρα. Άρα πρέπει να προσεγγίσουμε τα προβλήματα. Εάν δεν προσεγγίσουμε τα προβλήματα, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την επιτυχία την οποία ζητάμε. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, αγαπητέ φίλε Ευαγγέλη, και όσες πόρτες και να χτυπήσουμε, θα ακούσουμε αυτά τα οποία σας λέω, διότι είμαστε αποδέκτες πλέον όλων αυτών των προβλημάτων, των παραπώνων των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πλέον πράγματι αγαπάνε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ζητάνε και ενδιπήρηση του προβλήματος το οποίο έχουν. Και σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία υπάρχει πρόβλημα. Ξεκινώντας από την Καστοριά με την κρίση της Γούνας και την Κοζάνη με την, Κρούσα, με την κρίση της Γούνας επίσης της Γιάννηθα, και προχωρώντας λοιπόν σε όλη την περιοχή τη δική μας, όπου κλείνουν όλα τα εργοστάσια ένα πίσω από το άλλο, αυξάνεται η ανεργία, μειώθηκαν οι απολαβές ακόμα και των συνταξιούχων, κρίση στην τοπική κοινωνία, το εμπόριο γενικότερα, και από εκεί και πέρα λοιπόν σηκώνει τα χέρια ο καθένας και λέει τι θα γίνει, προς τα πού θα πάμε. Αυτό πρέπει να προσεγγίσουμε, αυτό πρέπει να κινήσουμε, σε αυτό πρέπει να προχωρήσουμε και να εξηγήσουμε, διότι χρήματα νομίζω ότι υπάρχουν. Δεν ήρθαν όμως τα χρήματα. Αυτά εκείνα τα οποία ακούμε συνεχώς επί μεγάλο χρονικό διάστημα όσον αφορά το ταμείο της απολυτοποίησης, η δίκαια αντιμετώπιση πλέον των προβλημάτων, και όλα αυτά έχουν συσχετισμό με χρήματα τα οποία δεν ήρθαν όμως εδώ. Και υποφέρει ο καθένας. Υποφέρει ακόμα και ο επιχειρηματίας, ο οποίος περιμένει να πάνε λοιπόν να ακουμπήσουν τα χρήματα τα οποία δεν παίρνουν πλέον, διότι σταμάτησε πλέον αυτό, από ότι και οι συνταξιούχοι σας είπα έχουν μείωση πλέον των απολαγών. Έτσι λοιπόν δεν θα συνεχίσω, μια επισήμανση έκανα, θα με συμπαθάτε, δεν είναι που δεν αγαπώ από τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι συνεχίζουμε τον αγώνα, αλλά ας κοιτάξουμε λίγο και τον κόσμο, ο οποίος περιμένει από όλους από εμάς και ιδιαίτερα από εσάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι από εκεί έρχονται τα κονδύλια τα πολλά, να λύσουμε ορισμένα προβλήματα. Και θα πάει πολύ καλά ο αγώνας αυτός για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Γιορτάζουμε σήμερα τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματός μας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Όλοι εμείς όλα αυτά τα χρόνια υπηρετήσαμε αυτή την παράταξη, νιώθουμε υπερήφανοι για τις επιλογές της, τις αξίες της και τα ιδεώδη της και την προσφορά της. Εκλεκτοί δημοκράτες, σας απευθύνω ένα θερμό, εγγάδιο, φιλικό, νεοδημοκρατικό χαιρετισμό. Εγκαταστάθηκε εκ νέου η δημοκρατία στη χώρα μας ύστερα από μια στρατιωτική δικτατορία. Τότε ιδρύθηκε και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο
στις πρώτες βουλευτικές εκλογές του 1994 έσπασε από πλευράς λαϊκής προβολής το ρεκόρ όλων των εποχών. 220 έδρες στους 300. Αλλά και ο νομός Κοζάνης τότε ήταν από τις δύο μοναδικές εκλογικές περιφέρειες που εξέλεξε όλους τους βουλευτές του κόμματος. Ειλικρινά μας συλληπιτήρες στους οικείς του, παρακαλώ την κόρη του εκλειπώντος, κυρία Χρυσούλα Βίζα, να προσέρθει να παραλάβει την πλακέτα και τον κύριο βουλευτή, πρώην υπουργό Κοζάνης, κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, να απονείμει την πλακέτα μου.